Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τραγωδία στην Κάρπαθο, καθώς εντοπίστηκαν πριν από λίγο νεκροί οι δύο δίτες που αγνοούνταν από χθες το απόγευμα μετά από κατάδυση σε υποβρύχιο σπήλαιο σε βάθος 45 μέτρων. Για τον εντοπισμό τους στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση με ειδική μονάδα του λιμενικού. Οι δύο δίτες 65 και 30 ετών, με καταγωγή από την Τσεχία και το Ιράν αντίστοιχα, είχαν πάει το Σάββατο για κατάδυση μαζί με ένα φίλο τους. Όταν ο τελευταίος αναδύθηκε λόγω έλλειψης αέρα, δεν κατάφερε να εντοπίσει τους δύο δίτες και ειδοποίησε τις αρχές. Στα χέρια της πυροσβεστικής βρίσκονται τρία άτομα που κατηγορούνται για εμπρισμούς από πρόθεση σε Μεσσηνία και Ηλία, ενώ εμπρισμό υποψιάζονται οι αρχές και για τη φωτιά στη Σάμμο. Κάτοικοι και τουρίστες έζησαν νύχτα αγωνία στο Πυθαγόριο λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα κοντά σε σπίτια και τουριστικά καταλήματα. Τόσο η φωτιά στη Σάμμο όσο και η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή στα Κύθυρα τέθηκαν υπό έλεγχο νωρίς το πρωί. Η ώρα είναι 5 περίπου το απόγευμα του Σαββάτου. Δασική έκταση στην περιοχή Μεσόκαμπο στη Σάμμο φλέγεται. Η φωτιά παίρνει μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. 31 πυροσβέστες και ένα αέρια μέσα επιχείρησαν άμεσα στο σημείο, δίνοντας μάχη προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά, την ίδια ώρα που ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις απειλήθηκαν με τις φλόγες να γλύφουν στην κυριολεξία καταλήματα της περιοχής που εκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους. Πέρασε ανάμεσα από τα ξενοδοχεία, ευτυχώς όμως δεν υπήρχαν υλικές ζημιές, καθώς υπήρχαν επίγειες δυνάμεις που δρούσαν στις περιοχές αυτές. 7 με 8 ξενοδοχεία εκενώσαμε. Και με λεωφορεία από το Δήμο και σε συνεργασία και με την περιφέρεια και την αστυνομία και διαθαλάσσεις από το λιμενικό, γιατί κάποιοι παραθεριστές οδηγήθηκαν προς τις παραλίες. Αρχικά μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Πυθαγορείου και στην συνέχεια είτε σε άλλα καταλήματα είτε επέστρεψαν στα ξενοδοχεία τους. Καθοριστική ήταν και η παρουσία των εθελοντών που συμμετείχαν με 88 άτομα και 27 οχήματα στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εξελίχθηκε σε δύο μέτωπα. Οι εθελοντές ειδοποιήθηκαν όλοι άμεσα και μεταβήκαμε στο συμβάν. Το καλό βέβαια ήταν ότι ο άνεμος πήγαινε κόντρα στη φωτιά, την κατέβασε προς τη θάλασσα και δεν την άφηνε να ανέβει προς το βουνό. Σταμάτησε και ο άνεμος το βράδυ. Ήταν πιο εύκολο το έργο μας. Δύσκολη νύχτα και στα Κύθυρα, όπου στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά στην περιοχή Παλαιόπολη, με τις φλόγες να καίνε σε δύσβατη δασική περιοχή και τις επίγειες δυνάμεις να αδυνατούν να επιχειρήσουν. Συνολικά επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Έχουμε συνδρομή από μία υδροφόρα και 2 μηχανήματα έργου του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο νησί της Σάμμου η φωτιά βρίσκεται αυτή την ώρα σε ύφεση, ενώ βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζεται και στα Κύθυρα. Η τεράστια οικολογική καταστροφή στον Αμαζόνιο δυστυχώς δεν έχει τέλος. Εκατοντάδες νέες πυρκαγιές ξέσπασαν χθες στη Βραζιλία, με τις εικόνες του φλεγόμενου πνεύμονα του πλανήτη να φουντώνουν την παγκόσμια αγωνία. Ο Αμαζόνιος έχει βρεθεί στο επίκεντρο και της ατζέντα στη Συνόδου των G7 στη Γαλλία. Η ατμόσφαιρα στο μεγαλύτερο τροπικό δάσος στον πλανήτη μυρίζει θάνατο. Το τοπίο στον Αμαζόνιο νεκρό. Οι εικόνες από τις εκατοντάδες νέες πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει τα τελευταία 24 ώρα στην Βραζιλία έχουν αφήσει άφωνη τη διεθνή κοινότητα. This is a global crisis because these are considered the lungs of the world. And just on a human level, on an emotional level almost, it is extremely upsetting, extremely disturbing to see this kind of devastation unfolding in front of you. Την ίδια στιγμή, στη Βολιβία 9,5 εκατομμύρια στρέμματα έχουν καεί ολοσχερός από τις μενόμενες πυρκαγιές. Το Boeing Supertanker 747-400 που επιστράτευσε η βολιβιανή κυβέρνηση ρίχνει ακατάπαυστα νερό για να δαμάσει τις φωτιές πριν εξαπλωθούν και σε άλλες περιοχές, όπως συνέβη σε μεγάλο τμήμα του Αμαζονίου που εκτείνεται στο Περού. Ο πρόεδρος της Βολιβίας, Εύο Μοράλες, έχει συγκαλέσει σε έκτακτη συνέλευση τις χώρες που συμμετέχουν στον οργανισμό της Συνθήκης Συνεργασίας του Αμαζονίου, ενώ και ο πρόεδρος της Κολομβίας, Ιβάν Ντούκε, ζήτησε τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας για την προστασία του Αμαζονίου. Οι πυρκαγιές στον Αμαζόνιο βρίσκονται στο επίκεντρο και της Συνόδου Κορυφής των G7 που διεξάγεται αυτό το Σαββατοκύριακο στην Πιαρίτ, στην νοτιοδυτική Γαλλία. Στόχος η κινητοποίηση όλων των δυνάμεων στην περιοχή σε συνεργασία με τις χώρες της Αμαζονίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο νέος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον προσφέρθηκαν μάλιστα να βοηθήσουν.
Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη ότι την ώρα της μετάδοσης του μαγνητοσκοπημένου διαγγέλματός του για την ενεργοποίηση του στρατού στην επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, διασκέδαζε με την σύζυγό του στο σόου ακροδεξιού κωμικού. Στη Γαλλία, εκτεταμένα επεισόδια ξέσπασαν ανάμεσα σε αστυνομία και ακτιβιστές που διαδήλωναν κατά τη συνόδου των G7. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση νερού υποπίεση αλλά και δακρυγόνων για να αποθήσουν τους διαδηλωτές, την ώρα που οι ηγέτες των 7 πιο αναπτυγμένων βιομηχανικά χώρων του κόσμου συζητούσαν όλα τα φλεγόμενα διεθνή ζητήματα στη σύνοδο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην πόλη Μπιαρίτζ. Οι δρόμοι της πόλης Μπαγιών έχουν μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Διαδηλωτές με καλυμμένα τα πρόσωπα εκτοξεύουν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα προς τους αστυνομικούς που έχουν στήσει οδοφράγματα σε κομβικά σημεία της πόλης. Οι δυνάμεις ασφαλείας απαντούν με αντλίες νερού, δακρυγόνα και χειροβομβίδες κροτουλάμψης. Έχουν λάβει εντολή να απομακρύνουν τους ακτιβιστές από το κέντρο της Μπαγιών. Οι διαδηλωτές αναγκάζονται να υποχωρήσουν. Συγκεντρώνονται σε μια γέφυρα όπου βρίσκουν μπροστά τους και άλλα οδοφράγματα της αστυνομίας. Στη διάρκεια των επεισοδίων συνελήφθησαν τουλάχιστον 20 ακτιβιστές. Και όλα αυτά περίπου 8 χιλιόμετρα από την πόλη Μπιαρίτζ, όπου διεξάγεται η σύνοδος των G7 και θυμίζει φρούριο. 13.000 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός στο φημισμένο τουριστικό θέρετρο. Ωστόσο, αυτό δεν απέτρεψε τους διαδηλωτές από το να βγουν στους δρόμους με συνθήματα κατά των ηγετών των 7 πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών του κόσμου. Pour solutionner tout de suite, notamment les fonds climatiques. En Amazonie, il y a des forêts qui sont en train de brûler maintenant. Et il faut carrément prendre des décisions urgentes. Que représente le geste aujourd'hui? C'est-à-dire l'impérialisme, la guerre, l'austérité, la famine. Τα χαμόγελα περισσεύουν στις συναντήσεις. Ωστόσο, πίσω από τις κλειστές πόρτες, οι ηγέτες έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από δυσεπίλητα θέματα, όπως η οικολογική καταστροφή στον Αμαζόνιο, το Brexit, οι οικονομικές ανισότητες και το ζήτημα του εμπορικού προστατευτισμού. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, βέβαια, όλα κυλούν εξαιρετικά στη Σύνοδο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έταξε στον Μπόρις Τζόνσον μια μεγάλη εμπορική συμφωνία μετά το Brexit και υποστήριξε ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να βγάλει τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου, ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τραβήξει κι άλλο το σχοινί στο εμπορικό Brand Affair με την Κίνα. Παράλληλα, οι ηγέτες συμφώνησαν να ενισχύσουν το διάλογο και το συντονισμό με τη Ρωσία, η οποία αποκλείστηκε από τους G7 το 2014, όμως τόνισαν ότι είναι πολύ νωρίς για να την επανεντάξουν σε αυτή. Άγριο φωνικό χθες το απόγευμα στη Μόρια. Ο 15χρονος Αφγανός μαχαίρωσε και σκότωσε συνομήλικο μοεθνή του και τραυμάτισε άλλους δύο ανήλικους, τον ένα μάλιστα σοβαρά. Η επίθεση φαίνεται πως έγινε για μια ασήμαντη αφορμή, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η αιτία ήταν ένα ηχείο για το οποίο λογομάχησαν οι νεαροί Αφγανοί. Με μια συγκλονιστική εμφάνιση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Εφήβων Νεανίδων στη Βουδαπέστη, ο Απόστολος Παπαστάμος αναδείχθηκε νέος παγκόσμιος πρωταθλητής στα 400 μέτρα μεικτή ατομική. Με την επίδοση αυτή, ο 18χρονος Έλληνας πρωταθλητής πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων, το οποίο μάλιστα αποτελεί και πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία ανδρών. Γεγονός που αποδεικνύει πως είναι κυρίαρχος στο συγκεκριμένο αγώνισμα και έχει μπροστά του ένα μέλλον που προδιαγράφεται λαμπρό. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο του Open στην νοηματική. Δείτε αναλυτικά τις ειδήσεις στο κεντρικό δελτίο στις 7 παρα 5 με τη Λίνα Δρούγκα. Καλό απόγευμα.